Θα ξεκινήσω από την κυρία Ράζου, διότι ναι μεν χθες το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Βουλή κατά την συζήτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις είπε ναι στη διεκδίκηση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά διαφωνεί κάθετα νομίζω με τον τρόπο με τον οποίο σηκώνει το θέμα και προσπαθεί να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις από το γερμανικό κράτος. Ναι, διότι με πολύ καθαρό τρόπο το ψήφισμα που κατέθεσε χθες, έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή, δεν διατυπώνει με σαφήνεια και δεν ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο με βάση τις συζητήσεις που έχουν διατυπωθεί τα αιτήματα εδώ και πολύ καιρό από την πλευρά των ανθρώπων που έχουν διατυπώσει και ασχοληθεί με το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, την πλήρη διεκδίκηση από το γερμανικό κράτος, παρά διαμόρφωσε ένα ψήφισμα ευχολόγιο που ουσιαστικά παραπέμπει το ζήτημα στις ελληνικές καλένδες και χρησιμοποιεί το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων ακόμα σαν ένα στοιχείο στο πάζ της προεκλογικής τακτικής της κυβέρνησης. Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνει? Ως πρώτο βήμα είναι η επίδοση ρηματικής διακίνησης. Πιστεύουμε ότι έπρεπε να υπάρχει ένα ψήφισμα σαν αυτό που καταθέσαμε και που δεν δόθηκε η ευκαιρία να μπει αυτό με βάση τους κανονισμούς βέβαια από το κόμμα μας για συζήτηση στη Βουλή, το ψήφισμα που κατέθεσε το ΚΚΕ, που με πολύ μεγάλη σαφήνεια διατυπώνει τα αιτήματα των διεκδικήσεων και των οικονομικών και του δανείου και των αποζημιώσεων των γερμανικών, πλήρως και χωρίς τσεκουρέματα και χωρίς στρογγυλέματα και χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, προκειμένου να μην διαταραχτεί η συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι στόχοι του κεφαλαίου. Κύριε Στέφο, αυτό είναι το ουσιαστικό. Ακούτε, ο λόγος που ακούμε αυτή τη στιγμή από τους δύο εκπροσώπους των δύο μεγάλων κομμάτων για την Χρυσή Αυγή, για το ναζιστικό της χαρακτήρα, το φασιστικό της χαρακτήρα, αν και έχει διαφορά ναζισμός και φασισμός, βάση περιπτώσει δεν είναι επί του παρόντος. Το συζητάμε και αυτό. Δεν είναι ότι είναι αρκετός και ικανός. Μου επιτρέπετε ένα και τα δύο. Χρυσή Αυγή τα και τα δύο. Εγώ παραπέμπω ότι είναι ικανός. Πιστεύετε ότι είναι ικανός για να αντιμετωπίσουμε αυτό τον κίνδυνο που λέγεται ναζισμός, φασισμός κάτω από τη Χρυσή Αυγή? Βεβαίως έχει. Όχι. Δύο ζητήματα, αν μου επιτρέπετε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία αποτελούν τον καλύτερο διαφημιστή, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, της ναζιστικής, εγκληματικής, φασιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Ράζου? Το λέω διότι μαλώνουν για το ποιος δείχνει περισσότερη ανοχή, όταν είναι ολοφάνερη η πολιτική και η πρακτική ανοχή τους απέναντι στη δράση αυτού του μορφώματος. Γιατί δεν λέτε δύο πρώτον, παράδειγμα, θα σας πω δύο μόνο. Δεν ξέρω αν μου δίνουν το χρόνο εδώ ή... Μπορώ να πω πολλά. Πρώτον, έχετε στα χρόνια που είσαστε κυβέρνηση ανεχτεί τη θεσμική εκπροσώπηση της Χρυσής Αυγής παντού. Τα δικά σας κυβερνητικά στελέχη φωτογραφίζονταν με τους χρυσαυγίτες υπόδικους βουλευτές στο Καρσελόρισο. Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Αφήστε την ελληνική. Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Σας παρακαλώ. Κύριε Στέφο, να ολοκληρώσω. Ακούστε, δεν κάνουμε εμείς κουμάντο στη Βουλή, κύριε Στέφο. Εσείς είσαστε στο Προεδρείο της Βουλής και έχετε την πλειοψηφία στα όργανα να κάνετε ό,τι πρέπει απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Πάτρας σύρθηκε στα δικαστήρια γιατί δεν επέτρεψε στη Χρυσή Αυγή και δεν της έδωσε βήμα να εκφράζεται. Σας παρακαλώ πολύ. Καλά, δεν λοιπόν, είμαι απέλητη. Ζω στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας λέω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Χωρίς τους νεοδημοκράτες βουλευτές. Οι συνδικαλιστές, τα σωματεία, οι οργανώσεις του μαζικού λαϊκού κινήματος βρέθηκαν απέναντι από τη Χρυσή Αυγή. Ενώ οι δικοί σας μηχανισμοί που ηγείστε και προείσταται στο κράτος έβαλαν ανάμεσα σε αυτούς και κυνήγησαν στην Καλυθέα τους ανθρώπους που εμπόδισαν τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής να βρωμήσουν την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Και έστειλαν τα ΜΑΤ τέσσερις αγωνιστές στο νοσοκομείο. Δεν μου λέτε λοιπόν, με ποιο παρακάτω, τρόπο η κυβέρνηση, μια κυβερνητική πολιτική, ναι θα σας πω αμέσως. Μα δεν λέτε μια κυβερνητική πολιτική, νομίζετε. Μια κυβερνητική πολιτική η οποία ανέχεται και προωθεί μια πολιτική που συντηρεί μόρια στην Ελλάδα, είναι ανοχή και εκθρέφει τη Χρυσή Αυγή. Μια πολιτική η οποία συντηρεί τη φτώχεια
στη χώρα μας τον κοινωνικό αποκλεισμό των επιδομάτων, επιδομάτων του συντηρείτου όρους της εκμετάλλευσης, μια πολιτική η οποία φορολογεί εθελοντικά τους εφοπλιστές με 20 ευρώ τη μέρα, με 20 ευρώ τη μέρα εθελοντικά, φόρο που δεν πληρώνει, που είναι λιγότερος από ό,τι πληρώνει ένα περίπτερο, συντηρεί και ρίχνει νερό στο μήλο της Χρυσής Αυγής. Γιατί χαμηλώνει τις απαιτήσεις πολύ του λαού και των εργαζομένων. Και η προοπτική είναι να σας γυρίσουν την πλάτη οι εργαζόμενοι, γιατί είναι πρόκληση αυτός ο κούφιος αντιφασισμός τον οποίον προβάλλετε, λερώνοντας και τα ιδανικά και τις παρεδόσεις και του κινήματος στη χώρα μας και της αντίστασης του ΕΑΜ Ελλάς.